Αυτό, έλατε, αυτό το θέαμα είναι ανεπίτρεπτο. Ο διαιτητής δεν έπρεπε να αφήσει η ΑΕΚ κίτρινα, μαύρα και μαύρα στις φανέλες, το ίδιο και από εκεί. Την έχει να αλλάξει ο φιλοξενούμενος. Ήταν πονοκέφαλος και δεν έβλεπε το μάτς. Που γίνεται από πλευρά Σάρι, εδώ που ζητάνε οι παίκτες της ΑΕΚ, θα δούμε όμως ότι ο παίκτης του Άρη είναι στο έδαφος, είναι το χέρι στήριξης, το οποίο είναι κάθετο εκεί βλέπετε, και σωστά συνεχίστηκε το παιχνίδι και δεν δόθηκε παράβαση, γιατί διαφορετικά θα ήταν παράβαση απέναντι. Εδώ είναι η πρώτη κίτρινη κάρτα που παίρνει ο παίκτης ΣΑΕΚ, αφήνει το πλεονέκτημα. Ο διαιτητής εδώ βλέπετε ότι η κίτρινη κάρτα δόθηκε, σωστά δόθηκε. Εδώ είναι που ο Άρη ζητάει για δεύτερη κίτρινη κόκκινη. Θα δούμε ότι ο διαιτητής εδώ δείχνει ότι βρίσκει κάρτα μπάλα ο παίκτης της ΑΕΚ και γι' αυτό δείχνει κόρνερ. Η λήψη μπορεί να μην είναι καλή, αλλά δεν φαίνεται να βρίσκει μπάλα. Έτσι. Δεν υπήρξε λοιπόν, κοντινό πλάνο, κοντινό εδώ διπλέ, λοιπόν μάλλον. Έχουμε μια επίδεση της ομάδας της ΑΕΚ. Θα δούμε ότι ο βοηθός υποδεικνύει ότι ο παίκτης της ΑΕΚ είναι offside. Θα δείξουμε όμως ότι εδώ ο παίκτης που είναι έξω αριστερά είναι offside, αλλά δεν έχει συμμετοχή. Ο παίκτης εδώ που παίρνει την μπάλα, αυτός δεν ήταν offside και έκανε λάθος υπόδειξη ο βοηθός στην επίθεση αυτή της ομάδας της ΑΕΚ. Εδώ είναι το πέναλτι το οποίο δίνεται στην ανατροπή του παίκτη της ΑΕΚ. Θα δούμε ότι εδώ υπάρχει επαφή στο πόδι του παίκτη της ΑΕΚ. Εδώ βλέπετε, σωστή λοιπόν η υπόδειξη και μέσω ΒΑΡ ότι ήταν πέναλτι. Εδώ η επίθεση της ομάδας του Άρη, ο διαιτητής δείχνει κίτρινη κάρτα, έχει κάνει όμως λάθος, γιατί μην κοιτάτε που δείχνει το πλάνο εδώ, τον τραβάει, είναι καθαρή η παράβαση που έχει φτάσει ο παίκτης ΑΕΚ δίπλα. Την ώρα της ανατροπής ο παίκτης ΑΕΚ συμπαίκτης ήταν πιο πίσω, να το δούμε καλύτερα εδώ βλέπετε, είναι σε προφανή θέση για γκολ. Σωστή η κίτρινη που παίρνει πίσω και η κόκκινη που δίνεται στη συνέχεια στον παίκτη της ΑΕΚ. Αυτές ήταν οι φάσεις. Δεν σκίσαμε δηλαδή, έτσι, να το πω απλά. Η πραγματικότητα είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι μην περιμένει ο Έλληνας διαιτητής να του πει το βάρ τι πρέπει να κάνει. Για τελευταία φάση, ειδικά. Λοιπόν, να σου πω και εγώ κάνα δύο πράγματα. Να σου πω ότι ο νικητής όταν έχει τον τερματοφύλακα MVP, κορυφαίο, καταλαβαίνεις πάνω απ' ότι πιέστηκε αρκετά, έτσι. Την περίπτωση του Στάνκοβιτς. Το δεύτερο και πράγμα. Πιέζεται η ΑΕΚ πριν ακόμα μείνει με 10 παίκτες, η αλήθεια.